θέμα. Θα μείνουμε λίγο στα περιβαλλοντικά, αλλά θα πάμε να δούμε τι γίνεται με τα αλατομεία. Έχει πάρει άδεια για επεκτάσεις στο αλατομείο, έχουν πάρει τα αλατομεία Ανδρεολίκου. Με τον Κωνσταντίνο Κωνσταντή, τον πρόεδρο του ΕΤΕΚ, θα μιλήσουμε. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Λοιπόν, πρημοδοτούνται, διαβάζουμε, δύο λατομεία με 600.000 τόνους. Αφήνεται όμως η απόφαση στη νέα κυβέρνηση. Θα αναζητηθεί, διαβάζουμε στο Φιλελεύθερο, έλεγχος εναλλακτικών περιοχών εκεί στην Πάφο, μέσω των εισηγήσεων των δικών σας εκεί στο ΕΤΕΚ. Για πείτε μας λίγο το πλαίσιο. Ναι, να πούμε ότι με αφορμή τον δημοσίο διάλογο που διεξαγόταν τις τελευταίες μέρες για την έλλειψη λατομικών υλικών στην επαρχία Πάφου, κρίναμε ορθό καθηκόντως να κάνουμε μια παρέμβαση όπου να τονίσουμε την πραγματική έλλειψη λατομικών υλικών στην επαρχία Πάφου και να ζητήσουμε από τα συναρμόδια τμήματα του κράτους τη μελέτη και καθορισμό μιας καινούργιας λατομικής ζώνης στην Πάφο, επειδή περιβαλλοντικά δεν είναι αποδεκτό να μεταφέρονται λατομικά υλικά από άλλες επαρχίες. Η περιβαλλοντική ζημιά, επιβάρυνση που μπορεί να υποστεί το περιβάλλον είναι τεράστια από τις οχηματικές διακινήσεις. Γι' αυτό, για το καλό και της οικοδομικής βιομηχανίας, για το καλό και του περιβάλλοντος, πρέπει να εξεταστεί η δημιουργία νέας λατομικής ζώνης στην Πάφο και να μην επικεντρώνεται η όλη συζήτηση στην επέκταση της λατομικής ζώνης Ανδρολίκου, που είναι σε μια περιβαλλοντικά ευαίσθητη περιοχή, την περιοχή του ΑΚΑΜ. Ναι. Άρα εσείς είστε υπέρ των εναλλακτικών λύσεων και όχι της επέκτασης των συγκεκριμένων λατομείων. Μπράβο. Εμείς λέμε άρα να ανοίξουν άλλα λατομεία. Να ανοίξουν εκεί και όπου μπορούν να ανοίξουν με, το λιγότερο με τη λιγότερη περιβαλλοντική επιβάρηση, να δημιουργηθούν νέα λατομεία αντί της μεταφοράς λατομικών υλικών από άλλες επαρχίες που, ξαναλέω, η περιβαλλοντική επιβάρηση θα είναι πολύ μεγαλύτερη. Υπάρχουν, εφόσον μελετηθεί το θέμα, κατάλληλες περιοχές που μπορεί να χαρακτηριστούν ως λατομικές ζώνες με τη λιγότερη περιβαλλοντική επιβάρηση και να μπορεί να εξυπηρετηθεί η περιοχή, η επαρχία της Πάφου. Εμείς αυτό που θέλαμε έτσι έντονα να τονίσουμε, ότι οι οποιασδήποτε συζητήσεις δεν πρέπει να επικεντρώνονται στην επέκταση της λατομικής ζώνης Ανδρολίκου. Εδώ υπάρχει η γνωμάτευση, η περιβαλλοντική γνωμάτευση, που είναι αρνητική στην περίπτωση επέκτασης της υφιστάμενης λατομικής ζώνης στην Ανδρολίκου. Ποια μέταλλα βγάζει κυρίως η Κύπρος? Εντάξει, αυτά είναι λίγο πιο εξειδικευμένα ζητήματα. Περισσότερο είναι λατομικά υλικά. Η συζήτηση περιστρέφεται σε λατομικά υλικά, ναι, υλικά τα οποία αφορούν τον κατασκευαστικό τομέα, δηλαδή για ογκόλιθους, για σκύρα και τέτοια πράγματα που ναι, γίνεται η συζήτηση για τη νέα λατομική ζώνη και την δυνατότητα ή αδυναμία ή αρνητικών επιπτώσεων μεταφορά από άλλες επαρχίες. Αυτό επηρεάζει πάρα πολύ και τις τιμές των λατομικών υλικών. Σαφέστατα. Και επειδή αντιλαμβανόμαστε ότι ειδικά στην Πάφο υπάρχει ζήτημα επάρκειας και ζήτημα, πώς θα επηρεάσει τις τιμές τώρα αν δεν βρεθεί μια άμεση λύση? Αυτοί που χτίζουν σπίτι θα έχουν επιπτώσεις? Ναι, θα έχουν επιπτώσεις, γι' αυτό λέμε ότι είναι επιτακτική ανάγκη άμεσα να τα συναρμόδια τμήματα και υπουργεία να αποφασίσουν. Μελέτες έχουν γίνει αρκετές τα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν περιοχές εν δυνάμει που μπορεί να χαρακτηριστούν ως τέτοιες και πραγματικά, εάν δεν βρεθεί μια λύση στο άμεσο μέλλον, τότε θα γίνει αυτό που λέτε, θα υπάρξει μια άταχτη αύξηση στον κατασκευαστικό τομέα λόγω ακριβώς αυτής της αδυναμίας ή της μη ύπαρξης λατομικής ζώνης σε κοντινή απόσταση από εκεί όπου γίνεται χρήση των λατομικών υλικών. Επίσης, ένα άλλο θέμα που θέλουμε να αναδείξουμε είναι η επαναχρήση των αποβλήτων από τις κατασκευές. Γνωρίζετε ότι υπάρχει νομοθεσία όπου απαιτείται από τους ιδιοκτήτες, από τους εργολάβους, τα αποβλήτα, τα κατασκευαστικά αποβλήτα
να μεταφέρονται σε συγκεκριμένους χώρους όπου πληρώνεται και ένα συγκεκριμένο αυξημένο ποσό για την διαχείριση σε αυτούς τους χώρους από τις μονάδες οι οποίες φιλοξενούν αυτά τα απόβλητα. Δυστυχώς, και είναι κάτι που είμαστε έντονοι ως αρχηγός σύμβουλος του κράτους και πρέπει άμεσα να βρεθεί να δοθεί μια απάντηση. Δυστυχώς, εκεί που είναι η διαχείριση δεν βλέπουμε αυτά τα υλικά στη βάση της κυκλικής οικονομίας και το καθεξής να επιστρέφουν πίσω στον κατασκευαστικό τομέα που μπορούν να αναπληρώσουν, αν θέλετε. Στην Ευρώπη μπορεί να αναπληρώνουν και ένα περίπου 20% από την ανάγκη ανόρυξης υλικών. Δηλαδή μπορούν να αντικαταστήσουν ένα ποσοστό της τάξης του 20% ή επαναχρήση των αποβλήτων, των κατασκευαστικών αποβλήτων με τη σωστή διαχείριση και επαναχρησιμοποίησή τους. Και γλιτώνουμε και κόστος και βοηθάμε για την κυκλική οικονομία, έτσι. Και την κυκλική οικονομία και το περιβάλλον πρωτίστως. Μάλιστα. Και να αντιλαμβάνεται και ο πολίτης γιατί καλείται να πληρώνει αυξημένα ποσά για την μεταφορά και διαχείριση σε συγκεκριμένους χώρους των κατασκευαστικών αποβλήτων. Σε περίπτωση που δεν προχωρήσουν όλα αυτά που μας περιγράψατε, υπάρχει κίνδυνος να δούμε και αθέμητο ανταγωνισμό με κάποιους οι οποίοι θα φέρνουν πέτρες από αλλού για τον κατασκευαστικό τομέα και ακόμη και από τα κατεχόμενα? Ναι, θα υπάρξουν τέτοια φαινόμενα, γι' αυτό και προληπτικά γίνεται η παρέμβαση του επιμελητηρίου και θα γίνει πιο έντονη η προτάσεις του επιμελητηρίου τις επόμενες μέρες για να βρεθεί επιτακτικά ανάγκη, επειδή πρέπει να ενθαρρυνθεί, έτσι να το πω ευγενικά, ο υγιής ανταγωνισμός στην συγκεκριμένη αγορά που, που συζητούμε. Μάλιστα. Μας έχουν στείλει ένα μήνυμα από τους φίλους του ΑΚΑΜΑ και μας λένε ότι η περιοχή Natura 2000 Φαραγγιών της Αδρολίκου είναι συρρυκνωμένη και μετά από παρεμβάσεις συμφερόντων έχει ήδη καταστραφεί σημαντικά το περιβάλλον και ούτε σε 3 χρόνια δεν πρέπει να εξεταστεί η επέκταση της λατομικής ζώνης όπως έχει προδιαγραφεί από 2 Υπουργεία Περιβάλλοντος. Αυτή περίπου είναι και η περιβαλλοντική γνωμάτευση που γι' αυτό έχω πει ότι πρέπει να σταματήσει οποιαδήποτε συζήτηση επέκταση της λατομικής ζώνης Ανδρολίκου. Είναι ένας περιβαλλοντικός πλούτος, είναι μια μοναδική περιοχή και θα πρέπει να εξεταστούν άλλες εναλλακτικές λύσεις και να μην υπάρχει αυτή η αναβλητικότητα, το να αναζητηθούν άλλες λύσεις, να υπάρξει μεγαλύτερη προσφορά και να υπάρχει και ένας καλύτερος υγιής ανταγωνισμός στον τομέα. Μάλιστα.